από τις μεγάλες μας αγάπες, καθώς είμαστε εδώ για το μπάσκετ και φυσικά για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι πρωταγωνιστή στο 8ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς Κοξίδης μετά το Βελιγράδι, την Πολώνια, το Παρίσι, το Κάουνας, την Κωνσταντινούπολη, τη Σεβίλη, την Κολονία και το Λεβερκούζεν. Μια ξεχωριστή παραγωγή του NBA που έχει ως στόχο τι? Να εξερευνήσει την τοπική κουλτούρα, την ιστορία και τις μπασκετικές κοινότητες των 8 αυτών πόλεων. Η Θεσσαλονίκη, φυσικά, μια πόλη με τεράστια ιστορία σε αυτό το χώρο, δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια σειρά. Καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει αποτελέσει το υπόβαθρο για πολλές σημαντικές επιτυχίες σε αυτό το άθλημα. Μέσα από το ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην πόλη που πραγματικά, και το λέω γιατί το έχω ζήσει κι εγώ, ζει και αναπνέει για αυτό το άθλημα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της Χαντ, την κόντρα ανάμεσα στον Άρη και στον Παπ, στον Παπ και στον Άρη, για να μην έχουμε δίλες, τα ονόματα, τα πολύ μεγάλα ονόματα που περάσαν και από τα ανοιχτά και από τα κλειστά γήπεδα της πόλης και φυσικά όλη αυτή την μπασκετική κουλτούρα που επικρατεί στην μπασκετομάνα, αν μου επιτρέπετε, γιατί έτσι μας αρέσει να τη λέμε, Θεσσαλονίκη. Στην πόλη αυτή μας συστήθηκε ο Έλληνας θεός του μπάσκετ, Hall of Famer και θρύλος του Άρη, Νίκος Γκάλης. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, το αφιέρωμα που ψήτης διεισδύει στα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ. Και όταν μιλάμε για θεμέλια, και επειδή γνωρίζω ότι για να βρίσκεστε εδώ αγαπάτε πραγματικά το μπάσκετ, μιλάμε φυσικά και για το μέλλον. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να έχουμε μέλλον πρέπει να φροντίζουμε το παρόν. Κάτι που επίσης θα δούμε σε αυτό το αφιέρωμα, καθώς το πάθος και η αγάπη για το άθλημα αυτό σε αυτή την πόλη κυριαρχούν στα τοπικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης, χαρακτηριστικά που την καθιστούν έναν από τους βασικούς πυλώνες όχι μόνο στην ελληνική, αλλά γενικά στην ευρωπαϊκή μπασκετική κουλτούρα. Νομίζω ότι είπα πάρα πολλά. Δεν χωράνε σε μια κόρα στα τέσσερα όλα αυτά που θα δείτε σε αυτό το αφιέρωμα. Δεν χωράνε καν σε ένα αφιέρωμα. Νομίζω συζητάμε να κάνουμε και δεύτερο πάρ για αυτή την πόλη. Έχω εδώ τους καθήν αρμόδιους να μιλήσουν. Δίπλα μου βρίσκεται ο Ευθύμης Ρεζιάς, ο Βασίλης Κουντής. Δεν χρειάζονται καν συστάσεις. Όμως κύριοι, θα μου επιτρέψετε, αν και ύστερα τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές σε αυτό το ντοκιμαντέρ, να ξεκινήσουμε τον πραγματικό οικοδεσπότη αυτής της βραδιάς, που δεν είναι άλλος από τον εκπρόσωπο του NBA και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι μαζί μας, ο Γιώργος Σαϊβάζογλου, αντιπρόεδρος του NBA Europe και Middle East. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Γιώργο. Και θα ήθελα να μας πεις δύο κουβέντες και για το αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικά για αυτό το πρωτοποριακό project που μέσα από αυτό το NBA δείχνει το παγκόσμιο πρόσωπό του. Καταρχάς, εγώ να πω ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα, μεγάλη μας τιμή. Δείχνει πόσο πολύ αυτή η πόλη εξακολουθεί και αγαπάει πάρα πολύ το μπάσκετ, την ιστορία της και το μέλλον φυσικά. Κοίτα, το Hoop Cities είναι μια προσπάθεια από το NBA να αναδείξει ιστορίες μπάσκετ και πόλεις μπάσκετ εκτός της Αμερικής. Και έρχεται ως απόρρια της αναγνώρισης ότι υπάρχουν φοβερές μπασκετικές ιστορίες και πόλεις όχι μόνο στην Αμερική αλλά σε όλο τον κόσμο. Το NBA είναι μια λίγα αμερικάνικη, άλλο ένα brand παγκόσμιο, έχει φιλάθλους και πρωταγωνιστές σε όλο τον κόσμο. Και μία απόπειρα για να το αναδείξουμε ακόμη περισσότερο είναι αυτό το ντοκιμαντέρ. Σταθμό μεγάλο και στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Το μπάσκετ που ήταν την πρώτη μέρα στη Θεσσαλονίκη, είδα μια πόλη που ζει για να μιλήσει για τον μπάσκετ και ήρθα στα καλά να μιλήσει για τον μπάσκετ. Αλλά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια παρότι ο ρυθμό είναι τόσο ψηλό όσο παλιότερα, το μπάσκετ παραμένει στι καρδιέ μα και όλων των ανθρώπων εδώ που ασχολούνται το πιο μικρό σχολείο με τι μεγάλε ομάδε. Δημήτρη Καραγέσκο και εσύ τη άλλη. Η Ελλάδα έχει ένα υπόβαθρο πλέον 103 ετών στο μπάσκετ. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, δεν είναι δεξιατική πράξη η γέννηση του ελληνικού μπάσκετ η 14η Ιουνίου του 2017. Απλώς τότε, δεδομένων και των συνθηκών της εποχής, το μπάσκετ μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων, το μάθαμε, το αγαπήσαμε. Αυτή όντως ήταν ένας πολύ μεγάλο επίπορο στόχο το να κατακτήσει κάποιο ένα άθλημα που δεν ήταν το ποδόσφαιρο. Γιατί συνήθως το ποδόσφαιρο, Κυριακή, στις περισσότερες χώρες του κόσμου, το να βγει κάποιο χώρα παρτίδα και να πει θα ήθελα να κατακτήσω μια πόλη και να κατακτήσω και ό,τι άλλο θα μπορούσε να μου αναλογεί εκείνη την εποχή. Και στο τέλος της ημέρας θα τα πω.